Οι εικόνες δεν είναι από κάποιο εγκαταλελειμμένο κτίριο ή χώρο απόρριψης παλαιών συσκευών. Είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μισογκρεμισμένη τύχη, τρύπες σε ταβάνια που στάζουν με τις πρώτες βροχές, πατώματα που τρίζουν όταν περπατάς, επικίνδυνες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, σωροί από υπηρεσιακούς φακέλους στη μέση των γραφείων και διαδρόμων, κάθε λογής ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα πεταμένα στο προάβλιο, αλλά και φωλιές τροκτικών, ερπετών, μελισσών και πουλιών συνθέτουν το σκηνικό στο Υπουργείο Εσωτερικών, τα κτίρια του οποίου χρονολογούνται από το 1882. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να πέσει η στέγη βαστή και λένε κάποιον να το σκοτώσει ή να δηλητηριαστεί κάποιος από τα τροκτικά μέχρι να κτιστεί το νέο κτίριο. Όλες οι μελέτες που έχουν γίνει αναφέρονται σε επικίνδυνα κτίρια, με αμιάντουση στέγη, εξωτερικές τουαλέτες, αλλά και με μια καφετέρια που χρονολογείται και χρειάζεται ανακαίνιση. Το Υπουργείο πρέπει να στεγαστεί ενιαία σε ένα σύγχρονο χώρο που αρμόζει για Υπουργείο. Μέχρι να χτιστεί ένα καινούργιο Υπουργείο θα πρέπει να μετακινηθούμε με ενίκιο. Εμείς θα βγούμε σε διαγωνισμό έχοντας εκ των προτέρων επισημάνει ποιες είναι οι ανάγκες μας. Οι προσπάθειες για μεταστέγαση του Υπουργείου άρχισαν από το 2014. Ωστόσο ακόμα δεν έχουν καρποφορήσει, με αποτέλεσμα τα 120 άτομα που εργάζονται τώρα στο Υπουργείο Εσωτερικών να προειδοποιούν με τη λήψη μέτρων φοβούμενοι για τη ζωή τους. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, υπήρξαν εργαζόμενοι με σοβαρά προβλήματα υγείας αλλά και κρούσματα τύφου και γι' αυτό θα πρέπει να ληφθούν άμεσα αποφάσεις γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί η υπάρχουσα κατάσταση. Να σημειωθεί πως παραρτήματα του Υπουργείου Εσωτερικών υπάρχουν σε άλλα 7 κτίρια στη Λευκωσία.